ευχαριστούν γιατί ίσως θέλετε να μην μετάφραση από τα ελληνικά μου σε σωστά ελληνικά. Εντάξει, θα προσπαθήσω να πω κάτι σαφές. Λοιπόν, το θέμα μου είναι το χρέος ως σχέση εξουσίας. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι το χρέος δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα. Είναι γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με την αποκατάσταση μιας ισορροπής. Ως τυπικά λύνονται τα οικονομικά προβλήματα. Και γι' αυτό μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Πάμε στο αυτοπίο, στο φούρνο, να γράψουμε τσούπι και παίρνουμε ένα καρβέλι ψωμί και δεν έχουμε λεφτά, δεν αμπληρώσουμε. Και ο αρτοπίος μας δίνει το ψωμί, φεύγουμε, μα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, όχι πολύ δύσκολη, μα δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν το πληρώσαμε. Πρέπει να το πληρώσουμε και έχουμε με τον αρτοπίο ένα χρέος, ένα μικρό χρέος, ένα ευρώ ίσως λιγότερο, μα το έχουμε. Αυτό καταστεί μια πολύ σημαντική διαφορά εναντίον μια τυπική ανταλλαγή. Όταν έχω λεφτά για να πληρώσω, λοιπόν, όλα τα προβλήματα μου τελειώνουν μόλις πληρώσω. Δεν έχω κάθε χρέος, είμαι ελεύθερος, ο αρτοπίος επίσης είναι ελεύθερος και είναι αυτή η τυπική κατάσταση των υποκειμένων, των ανθρώπων σε μια καπιταλιστική κοινωνία, που είμαστε ίσοι και ελεύθεροι στο δίκαιο. Μα μπορούν να δημιουργηθούν σε τέτοια κοινωνία επίσης άλλες θέσεις πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο περιέργες. Γιατί στο πρώτο παράδειγμα που σας έδωσα υπάρχει κάτι καταπληκτικό. Το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται μόλις γεννηθεί μια σχέση χρέους είναι η ισότητα των συμβαλωμένων. Και αυτό είναι μια αρχή του δικαίου, αυτό εξαφανίζεται. Ότι γίνεται είναι μια σχέση μικροεξουσίας, γιατί ας πούμε, ο αρτοπίος μπορεί θεωρητικά να μας πάει στα δικαστήρια, μα πιο πραγματικά, πιο ρεαλιστικά, μπορεί να βλάψει τη φίλη μου λέγοντας ότι είμαι κακοπληρωτής, ότι είμαι απένταρος κτλ. Ναι. Το πρώτο αποτέλεσμα από τέτοια κατάσταση είναι ότι αισθάνομαι ένοχος. Ένοχος για κάτι, για να μην έχω πληρώσει την υποχρέωση να πληρώσω. Η γερμανική γλώσσα έχει μια λέξη should, που σημαίνει
που έχει και ο ίδιος στα ελληνικά, είναι χρέος και ενοχή. Και στις άλλες γλώσσες. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ενοχή σημαίνει ότι αισθάνομαι ένοχος, ότι πρέπει να κάνω κάτι, ότι δεν είμαι ελεύθερος με την ενοχή. Είναι η περίφημη ιστορία της θρησκείας του αμαρτήμα. Ναι, η πρώτη αμαρτία των πατέρων. Λοιπόν, και δεν είμαι πια σε τέτοια θέση που η πληρωμή μπορεί να είναι, όπως λέει στο Ισπανικό Ειδικείο, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, liberatoria. Όταν πληρώνω, απελευθερώνομαι από όλες τις υποχρεώσεις που μπορώ να έχω. Γίνομαι πάλι ελεύθερος. Μα τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Κάτι πολύ ενδιαφέρον για μια καπιταλιστική κοινωνία είναι ότι δύο άτομα που έχουν εμπορικές θέσεις και επίσημα στις κοινωνίες μας έχουμε κυρίως εμπορικές θέσεις, με τους άντρες έχουμε εμπορικές θέσεις. Ναι. Δύο άτομα που έχουν εμπορικές θέσεις στην αγορά δεν έχουν πραγματικά καμιά θέση μεταξύ τους. Ούτε πριν, ούτε μετά την ανταλλαγή, ούτε μετά αυτό το σημείο χρόνο που συμβαίνει η ανταλλαγή. Και υπό αυτή την έννοια θεωρούνται ελεύθεροι. Ελεύθερο σημαίνει χωρίς σχέση με τους άλλους, χωρίς κάτι κοινό με τους άλλους, με τα άλλα άτομα. Ο Μάρξ ερεύνησε τις πραγματικές συνθήκες όπου η κανονική θέση ανταλλαγής έχει μια ειδική μορφή. Είναι σε μια πολύ ειδική εμπορική ανταλλαγή που ο Μάρξ αναλύσει στο κεφάλαιο. Είναι ανταλλαγή χρήμα με εργατική δύναμη. Δύο άτομα, νομικός ίσα και ιδιοκτήτες κάποιου αγαθού συναντούνται στην αγορά και ανταλλάσσουν αγαθά. Μα είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα αγαθά. Ο ένας έχει χρήματα, ο άλλος έχει μόνο το σώμα του και την ικανότητα τέτοιου σώματος να εργάζεται. Και μετά από αυτό ξέρουμε τι συμβαίνει, ότι το αφεντικό, το άτομο που αγοράζει τη δύναμη εργασίας μπορεί να κάνει ότι ο άλλος, το άλλο άτομο εργάζεται στην οφειλή του, ναι, σε οφειλή του. Και αυτό δημιουργεί μια άλλη μορφή εξάρτησης. Είδαμε η μορφή εξάρτησης, διεξάρτησης στο ανέκδοτο του Σπαρτοπίου. Τώρα έχουμε μια άλλη μορφή εξάρτησης,
που δημιουργείται μετά από μία σχέση που είναι επίσημα μία σχέση ισότητας στην αγορά. Γι' αυτό, για τη δουλειά στον καπιταλισμό, το εργατικό κίνημα μιλούσε, δεν μιλάει πια, γιατί είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την κατάσταση, για μισθωτή σκλαβία, wage slavery στα αγγλικά. Ναι. Επισημένοντας ότι αυτή η σχέση δεν είναι πια μια σχέση ισότητας, είναι μια σχέση εξάρτησης, μια σχέση χρονικής σκλαβίας. Λοιπόν, οι μαρξιστές λοιπόν πολύ σωστά είδανε τι εφηβικό αυτή η σχέση ανταλλαγής χρήματα με δύναμη εργασία. Και είδανε καλά η ανισότητα, η βαθιά ανισότητα που πραγματικά υπάρχει σε τέτοια σχέση. Και περιγράψαν η κόλαση της παραγωγής στο κεφάλαιο την περίοδο περιγράφει πολύ καλά ο Μάρξ αυτή την κόλαση. Μα υπάρχουν άλλες απόψεις και στο ίδιο το Μάρξ. Ο νεαρός Μάρξ έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τη σχέση χρέους. Είναι οι σημειώσεις για το James Mill που εκδίνονται πολύ συχνά με το management, όπως λένε, τα χειρόγραφα του Παρίσι. Και μιλάει όχι για αυτή την κόλαση, την ηλική κόλαση της παραγωγής, μα για το ουρανό της χρηματιστικής και της πίστοσης. Το παράδεισο, ναι, το παράδεισο. Το παράδεισο γιατί αυτό παρουσιάζεται σαν μια πολύ προσωπική, πολύ θερμή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, μα είναι κάτι άλλο όπως θα πει. Γιατί υπάρχουν λοιπόν, στον καπιταλισμό δύο τρόποι να κρυφθούν οι σχέσεις εξάρτησης, οι σχέσεις εξουσίας. Και είναι, όπως λέει η Ellen Maxwell, η ιστορική του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός είναι η μονεδική ταξική κοινωνία που ξεχωρίζει την πολιτική κυριαρχία από την οικονομική εκμετάλλευση. Τελικά, στις άλλες κοινωνίες, αυτές οι δύο θέσεις πάνε μαζί. Μα ξεχωρίζονται στο καπιταλισμό. Και ξεχωρίζονται μέσω το δίκαιο, μέσω την αγορά ως η κύρια ίδρυση του καπιταλισμού. Και στην αγορά, στο δίκαιο, διαλύνονται τουλάχιστον
φαίνονται να διαλυθούν οι σχέσεις εξουσία και οι σχέσεις εκμετάλλευσης. Δεν βλέπονται στην κοινωνία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και πώς υπάρχουν, ναι, και είναι πολύ σκληρές. Μα δεν βλέπετε αυτή την τυπική σχέση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εκμετάλλευσης. Και τελευταία, πρέπει να λοιπόν, υπάρχει και, μα δεν βλέπετε, τέτοια σχέση, γιατί υπάρχουν τάξεις, είμαστε σε μία κοινωνία τάξεων και σε μία κοινωνία τάξεων υπάρχει, λοιπόν, μία ενότητα μεταξύ εκμετάλλευση και πολιτική κοινωνική δύναμη που δεν βλέπουμε, που δεν μπορούμε να βλέπουμε, να δούμε, που δεν μπορούμε να δούμε. Τώρα, με την χρηματοπιστωτική εξουσία είμαστε σε άλλη κατάσταση. Είμαστε σε κατάσταση όπου η σχέση εκμετάλλευση και η σχέση εξουσία είναι, ας λέμε, το ίδιο πράγμα, δεν μπορούν να διαλυθούν, γιατί από τη σχέση, τη χρηματοπιστωτική σχέση, δημιουργείται αμέσως μία εξουσία πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τις κοινωνίες, πάνω από τις πολιτικές δυνάμεις, που πολύ καλά βλέπετε. Λοιπόν, μα είναι ένα είδος εξουσία πολύ ειδικό, γιατί είναι μια εξουσία που έχουμε όλοι μας μέσα μας, που μας κάνει υποκείμενα, που μας δημιουργεί μια υποκειμενότητα, μια ειδική υποκειμενότητα του χρεώμενου ανθρώπου. Ο Λουί Αλκυσέρ μιλούσε για την έγκληση, να καλώ κανένα, ως αρχή της υποκειμενοποίησης. Το υποκείμενο δεν υπάρχει φυσικά, το υποκείμενο δημιουργείται σε σχέσεις κοινωνικές και μέσω τους ιδεολογικούς στρατηγικούς μηχανισμούς και μέσω και ειδικά της έγκλησης. Δίνει ο Αλκυσέρ ένα παράδειγμα. Είμαστε στον δρόμο και κανένας μας καλεί εσύ εκεί, ναι, είναι ένας αστυνόμος, ναι. Και εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε ένοχοι για κάτι, γιατί πάντοτε, ναι, αισθανόμαστε για κάτι ένοχοι, κάτι έχουμε κάνει και δεν είμαι τόσο σίγουροι ούτε. Και αυτή η σχέση έγκλησης είναι ότι μας δημιουργεί, ακολούθοντας το Ραντουσέα, ως υποκείμενα. Και έτσι, η εξουσία δεν είναι μέσα μας. Η εξουσία μας δημιουργεί
σαν υποκείμενα. Και η εξουσία, η χρηματοπιστωτική εξουσία μας δημιουργεί ειδικά σαν χρεωμένα άτομα, σαν χρεωμένα υποκείμενα. Και είναι μια δύναμη, μια εξουσία που, που δρά από μέσα μας, ναι. Και με την οποία τα υποκείμενα βαδίζουν μόνα τους. Ναι, τα υποκείμενα, όπως λέει ο Αλτουσέρ, les sujets marchent tout seuls. Λοιπόν, είμαστε σε μια εσωτερική σχέση εξουσίας, ότι σημαίνει δύο πράγματα, ότι είναι μέσα μας, μα ότι επίσης, ότι όταν είναι μια γενικευμένη εξουσία, σαν παράδειγμα χάρη εδώ, είμαστε μέσα στο θέριο. Είμαστε μέσα σε αυτή την εξουσία και μπορούμε να την παλεύουμε από μέσα. Από μέσα. Είμαστε μέσα στο σώμα τα δύο τυπικά θερία της νεότερης εποχής, που είναι Λεβιάθαν, το κράτος, και το κεφάλαιο, το θερίο του Μάρξ, το κεφάλαιο. Ναι. Και μέσα από αυτό το διπλό θηρίο μπορούμε να το καταργήσουμε. Η πρόταση που έκαναν εδώ οι φίλοι μας, οι οικονομολόγοι και οι φίλοι μας, οι βουλευτές, μπορούν να είναι πολύ χρήσιμοι για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, από μέσα του θερίου, των θεριών, μπορούμε να πούμε, μπορούμε και θα νικήσουμε. Podemos y venceremos.